Σε εκστρατεία κατά τη Ελλάδα για την υπεράσπιση τη τουρκική μειονότητας στην Δυτική Θράκη και την Κύπρο, κάλεσε ο Τουρκό πρόεδρο Ρετζέπτα Γκί Περντογάν τι Ισλαμικέ χώρε από το βήμα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασία. Έτσι, κλιμάκωσε ακόμα περισσότερο την ρητορική του κατά τη Αθήνα, που δείχνει ζαλισμένη από την έκταση τη επιθετική ρητορική του. Όπω ανέφερε ο Τουρκός πρόεδρο, οι θρησκευτικοί ηγέτε των αδελφών μα στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται. Κατάσχονται οι περιουσίε των βακούφίων του. Δεν επιτρέπεται να μάθουν τη μητρική του γλώσσα. Οι ταυτότητέ του αρνούνται. Ο Ισλαμικό κόσμο δεν πρέπει πλέον να είναι θεατή στι διώξει των αδελφών μα στην Ελλάδα. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε του αδελφού μα χωρί υποστήριξη. Το ερωτηματικό στην υπόθεση είναι τι ακολουθεί αυτών των συγκοφαντιών του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Είναι σαφέ ότι δημιουργεί υπόστρωμα για στρατιωτική δράση κάποια στιγμή. Το θέμα είναι πώ θα αντιδράσει η Ελλάδα. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου τόνισε πω η μουσουλμανική. Η γερμανική μειονότητα στη Θράκη απολαμβάνει πλήρω τα δικαιώματά τη με βάση και το Σύνταγμα, όπω όλοι οι Έλληνε πολίτε. Επανέλευε επίση ότι η χώρα είναι μια χώρα που σέβεται απολύτω τα θρησκευτικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, τηρεί πλήρω τι υποχρεώσει τη όπω αυτέ προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα και η ιστορία προσφέρει απλόχερα παραδείγματα πώ είχαν συμπεριφερθεί σε αντίστοιχε περιπτώσει άλλε χώρε και συγκεκριμένα η Τουρκία. Την ίδια ώρα και ενώ η ελληνοεγυπτιακή στρατηγική συνεργασία φαίνεται ότι ενοχλεί σφόδρα την Άγκυρα, η Άγκυρα προαναγγέλει προσέγγιση με το Κάιρο. Όπω υποστήριξε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία Μευλού Τσαβούσογλου, οι πολιτικέ διαβουλεύσει μεταξύ των υφυπουργών ενδέχεται να επανειληφθούν σύντομα. Ενδέχεται να διοριστεί πρεσβευτή στην Αίγυπτο του επόμενου μήνε.